Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Χαρά στο κουράγιο σας, θα πω. Ακροατές σας. Χαρά στο κουράγιο σας, θα πω. Πραγματικά, δηλαδή, δίνετε μια άνηση μάχη και την ίδια ώρα φοβάστε αν θα διωχθείτε και από τη διοίκηση. Ναι, είναι γεγονός ότι η διοίκηση δεν έδειξε και το καλύτερο πρόσωπο απέναντι στους εργαζόμενους του νοσοκομείου της. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, να πω, την οποία προώθησε στους προϊσταμένους των τμήματων, που με έναν τρόπο έτσι θα έλεγα άμεσο απείλησε τους εργαζόμενους ότι εάν εκτεθούν στον ιό, όχι μόνο θα διωχθούν, θα υπομισθούν και τις κυρώσεις. Τώρα δεν διευκρίνησε βέβαια ποιες είναι οι κυρώσεις, αλλά πιστεύω ότι θα είναι αυτές που θα υποστεί οποιοδήποτε σπάσει την καραντίνα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν έγινε παραπέρα κάτι πιο διευκρινιστικό. Απομακρύνεται, λέει, από την εργασία του για 7 ημέρες, θα επιβληθούν, ναι, και οι υπόλοιποι. Αυτό με βάση το ότι αν έχει κολλήσει κάποιος από τους υγειονομικούς, ναι, προβλέπεται αυτό, απομάκρυνση για 7 ημέρες. Βέβαια, κανονικά είναι 14 ημέρες για όλους τους άλλους φυσιολογικούς ανθρώπους. Φαίνεται ότι οι υγειονομικοί. Έχετε άλλα αντισώματα. Κάποιο, είναι άλλο το DNA μας, ναι, ας πούμε, και γινόμαστε καλά νωρίτερα. Mm-hmm. Είναι για αυτό που λέμε ότι και σε την ανακοίνωση που έχει βγάλει η αγωνιστική συνεργασία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, ότι πέταξε τον μπαλάκι στην ουσία στους εργαζόμενους. Δηλαδή να προστατευόμαστε από μόνοι μας, ότι από εκεί και πέρα η διοίκηση νύπτει τα σχήρας της, ότι φαίνεται ότι οι ελλείψεις που έχει το νοσοκομείο σε προσωπικό, στα συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα που έπρεπε να έχει ήδη πάρει προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία τα ήξερε, όχι από το Μάρτι που ξέσπασε η πανδημία, γιατί τα νοσοκομεία έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα από τον προηγούμενο Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 19, για το πώς θα διαχειριστούν το θέμα της πανδημίας, δεν τα έχει βάλει στη διαδικασία να τα εφαρμόσει, γιατί το σύστημα υγείας έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, γιατί η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να τα λύσει, δεν τα έχει λύσει. Παράδειγμα, ελλείψεις σε προσωπικό νοσηλευτικό, σε βοηθητικό προσωπικό τραυματιοφορέων, σε προσωπικό καθαριότητας. Να σας πω χαρακτηριστικά. Όταν έχεις τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας που αλλάζουν τμήμα στην ίδια βάρδια από το ένα στο άλλο, μπαίνουν δηλαδή σε αυτά που λέμε εμείς περιστατικά COVID και μετά σε καθαρά περιστατικά, είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή θα γίνει η διασπορά του ιού μέσα στον ίδιο, ανάμεσα στο προσωπικό, στα τμήματα κτλ. Επομένως, δεν μπορεί να ζητάει η διοίκηση του νοσοκομείου από τους εργαζόμενους να τηρήσουν μέτρα κτλ. Όταν εκ προημίου υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος αυτός. Έτσι. Μάλιστα, και λέει και σε επαφές υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι αστείο. Όταν δουλεύουμε με τον ιό, ο ιός βρίσκεται παντού, στους χώρους, όλοι είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, στον υψηλό κίνδυνο. Εγώ δουλεύω στα επίγοντα περιστατικά. Δεν είμαι συνέχεια εκτεθειμένος δουλεύοντας στα επίγοντα και δουλεύοντας, μπαίνοντας συνέχεια σε θετικά, σε ύποπτα περιστατικά. Δεν είμαι συνέχεια εκτεθειμένος. Και επίσης αναφέρει στην προειδοποίηση που έβγαλε η διοίκηση ότι με αυτό για τον υψηλό κίνδυνο, πώς θα εκτεθεί. Δηλαδή, όταν πιέζεται από την ίδια την κοινότητα πληθυσμιακά, δηλαδή αφού έχει υπερμεταδοθεί ο ιός. Ειδικά στην περιοχή σας, από το πρώτο ακόμα κρούσμα. Φυσικά. Εμείς μπήκαμε σε lockdown πριν μπει η ολόκληρη η χώρα. Ακριβώς. Σε lockdown. Λοιπόν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πού θα κολλήσει κάποιος. Μπορεί να κολλήσει από την κοινότητα. Μπορεί να κολλήσει από ένα μέλος της οικογένειάς του, και τα λοιπά, χωρίς να το γνωρίζουμε, έτσι. Μπορεί να κολλήσει οποιοδήποτε από οπουδήποτε. Επομένως, αυτό το αίτημα που βάζουμε και το εργατικό κίνημα που βάζει, αλλά και εμείς οι ίδιοι υγειονομικοί από την αρχή ακόμα που εμφανίστηκε το πρόβλημα με τον κορονοϊό, που λέμε μαζικά τεστ πολλά, συχνά επαναλαμβανόμενα στους χώρους δουλειάς, πόσο μάλλον μέσα στα νοσοκομεία και δεν γίνονται αυτά τα τεστ, αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Και όχι να βγαίνουν τέτοιες προειδοποιήσεις που είναι απειλητικά απέναντι στους εργαζόμενους και φυσικά δεν περνάνε, ας πούμε. Δεν βρίσκουν. Οι εργαζόμενοι τα γυρίζουν πίσω, να το πούμε έτσι. Εγώ να ρωτήσω το εξής.
Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει πάρει εκείνα τα μέτρα, αν έχει επαρκείς μάσκες, αυτό που είπατε, αν γίνονται απαραίτητα τεστ, αν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις του 1,5 μέτρου στους χώρους όπου βρίσκεστε με την υπερφόρτωση του νοσοκομείου, αν μπορείτε να κάνετε διαλύματα από την εργασία ατομικά για να τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Βλέπω ακριβώς τα όσα λέει ως δεδομένα η διοίκηση. Έχει περιθώριο και αν υπάρχουν έξτρα μάσκες μέσα στο νοσοκομείο για τους ασθενείς που μπορεί να φτάσουν και μπορεί να έχει λεωθεί η μάσκα ή μπορεί να έχει μπει χωρίς μάσκα και να πρέπει να του δώσετε μία μάσκα, έχει πάρει εκείνα τα απαραίτητα μέτρα? Κοιτάξτε, τα μέτρα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους δίνονται στο νοσοκομείο το δικό μας, έχουν εξασφαλιστεί. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, οφείλουμε να το πούμε. Έχουν εξασφαλιστεί πλέον, γιατί θυμόμαστε ότι στο πρώτο κύμα ψάχνατε τη μάσκα. Στην πρώτη περίοδο, έτσι από το Μάρτιο, έτσι, υπήρχε ένα σχετικό πρόβλημα, το οποίο σταδιακά ήρθε και αποκαταστάθηκε. Δηλαδή στο νοσοκομείο της Τολεμαΐδας δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα από την αρχή. Αυτό σε σχέση και με το τι περιστατικά αντιμετώπιζε το νοσοκομείο. Έτσι, γιατί στα μεγάλα νοσοκομεία που η ροή ήταν αυξημένη, βεβαίως εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο σε σχέση με τα μεγέθη, να μην συζητάμε, έτσι. Σωστή. Λοιπόν, βεβαίως. Γιατί πρέπει να γίνεται και αντίστοιχη σύγκριση και να μην βάζουμε όλα τα στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, σε σχέση όμως με το πώς αντιμετωπίζονται και τα περιστατικά και όλα αυτά, δεν γίνεται. Όταν υπάρχει ένα πολύ επίγον περιστατικό και συγχρονισμός θα υπάρχει και όλα αυτά. Οπότε δεν γίνεται να αποφύγεις το συγχρονισμό όταν για παράδειγμα θα έρθει μια ανακοπή ή θα χρειαστεί να διασωληνώσεις και όλα αυτά. Αυτά είναι και στη φύση της δουλειάς. Βεβαίως εκεί προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας, να υπάρχουν όλα αυτά. Χρειάζεται σε αυτά όλα να υπάρχει και ο επαγγελματισμός και σε αυτό πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, ανεξάρτητα από το πόσα κρούσματα υπάρχουν στο προσωπικό, συνολικά εννοώ, έτσι πανελλαδικά, έχουν πολύ μεγάλο επαγγελματισμό και φροντίζουν να παίρνουν και τα μέτρα και τις προφυλάξεις και όλα αυτά. Γιατί σε αυτό πάνω έτσι, υπάρχει ένας καλός επαγγελματισμός, είμαστε σε αυτό και καλά εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό και όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η διοίκηση βάζει αυτά τα ζητήματα θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι, γιατί βάζει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση ότι να μην κάνουν τα διαλύματα όλοι μαζί και τα λοιπά, υπονοώντας ότι κάνουν τα διαλύματα όλοι μαζί κάποιοι κόλλησαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει και ένα στοιχείο, έτσι να το πω εντός εισαγωγικών, λίγο πονηρότητος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το βάζει η διοίκηση. Και εμείς έτσι το εισπράξαμε διαβάζοντας. Μη μαζεύεστε όλοι μαζί και κολλάτε μεταξύ σας. Ναι. Θέλει κάπου δηλαδή και κάπου να είναι και λίγο πιο προσεκτικό όταν απευθύνονται σε εργαζόμενους που με αυτοθυσία έτσι δίνουμε τη μάχη όλους αυτούς τους μήνες και να μην απευθύνονται δηλαδή έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ωραίο. Εδώ δίνουμε τη μάχη όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, η καθαριότητα, όλοι. Διοικητική και τα λοιπά. Και δεν είναι όμορφο, να το πω έτσι κι εγώ, δεν είναι όμορφο να απευθύνεις στους εργαζόμενους που διοικείς να λες κάντε τα διαλύματα ένας-ένας, έτσι. Δεν είναι ωραίο. Βάλατε και στην ανακοίνωση σας βλέπω και άλλα πολύ σοβαρά επίσης ερωτήματα. Οι τραυματιοφορείς, το προσωπικό καθαριότητας, οι βοηθοί θαλάμου που μπαίνουν και στα θετικά και στα ύποπτα και σε άλλους χώρους του νοσοκομείου, αν είναι δυνάμει διασπορής του ιού. Και φταίνε γι' αυτό αυτοί, ή τι μέτρα πήρε η διοίκηση προκειμένου να εργάζονται κατά αποκλειστικότητα στον χώρο των COVID οι ίδιοι οι εργαζόμενοι? Βεβαίως, αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού. Μάλιστα. Όταν για παράδειγμα στη βάρδια, στην απογευματινή βάρδια έχεις 2 τραυματιοφορείς για όλο το νοσοκομείο ή έχεις 2 καθαρίστρες για όλο το νοσοκομείο, καταλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που έχει η κίνηση των τμήματων, των κλινικών. Όταν, για παράδειγμα, στα επίγοντα περιστατικά χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια καθαρίστρια για να μεταφέρει τους ασθενείς για αξονικές, για να γίνονται τα εισιτήρια και όλα αυτά, πώς μπορεί να γίνει η καθαριότητα όλου του υπόλοιπου νοσοκομείου? Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν εάν δεν γίνουν εδώ και τώρα προσλήψεις προσωπικού.
δεν μπορούν να λυθούν εάν δεν με βάση την εξέλιξη της νόσου. Έτσι. Γιατί δεν είμαστε στο Μάρτι που είχαμε 40 και 50 κρούσματα ημερησίως. Εδώ τώρα μιλάμε για 3.300 κρούσματα χθες. Για 50 νεκρούς. Για 300 τόσους διασωληνωμένους. Και η εξέλιξη δεν φαίνεται καλή. Επομένως, και επειδή χθες ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει κάποια πράγματα απίθανα μέσα στη Βουλή, εδώ πρέπει στο διατάφτα να δούμε ότι τα άμεσα μέτρα ποια είναι. Και άμεσα μέτρα από ό,τι φαίνεται δεν παίρνονται σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα. Το να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία με προσωπικό στους τομείς που χρειάζεται. Βεβαίως είναι πρόβλημα το πώς θα αντιμετωπιστεί σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό. Και αυτό που λέμε ο εφεδρικός στρατός που χρειάζεται να υπάρχει από πίσω. Εάν δηλαδή υπάρξει διασπορά και είναι εκατοντάδες οι συνάδελφοί μας οι οποίοι νοσούν, ποιος θα τους αντικαταστήσει? Εάν υπάρχουν κρούσματα σε κλινικές και βγαίνουν σε καραντίνα, ποιος θα αντικαταστήσει αυτό το προσωπικό? Ποιος θα αντικαταστήσει γιατρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό? Δεν υπάρχει τέτοια μέρημνα. Ούτε ενίσχυση έγινε, ούτε επίταξη των ιδιωτικών δομών. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέτεται. Να σας πω χαρακτηριστικά. Τα τεστ που παίρνονται στην περιοχή μας στέλνονται στο εργαστήριο της Κοζάνης. Το εργαστήριο της Κοζάνης, που βρίσκεται στο νοσοκομείο της Κοζάνης, για τρεις μέρες τέθηκε εκτός για διαφόρους λόγους, οι οποίοι δεν εξηγήθηκαν και αναλυτικά. Έγινε σύμβαση με ιδιωτικό κέντρο αυτές τις μέρες, το οποίο έναντι αμοιβής έκανε τα τεστ εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι μόνο δηλαδή δεν επιτάχθηκε το ιδιωτικό εργαστήριο, το πληρωνόταν κιόλας για να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Mm. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι όχι μόνο να επιταχθούν τα ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα. Χρειαζόμαστε και αξονικές, γιατί υπάρχει κορεσμός και στο αξονικό και τα άλλα διαγνωστικά κέντρα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Γιατί υπάρχουν αρκετά και θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και κρεβάτια χρειάζονται, κλίνες δηλαδή οι οποίες έχουν κλείσει. Το νοσοκομείο της Τελεμαίδας για παράδειγμα, πλέον η ορθοπαιδική κλινική δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Έχει μετατραπεί σε τμήμα που θα φιλοξενεί ασθενείς με κορονοϊό. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Να βάλει πλάτη, όπως βάζει πλάτη ο ελληνικός λαός όλους αυτούς τους μήνες, και όχι να κερδοσκοπεί σε βάρος του εργαζόμενου λαού. Να σας πω χαρακτηριστικά. Το Λεμαΐδα έχει ένα κέντρο υγείας και ένα τόμι που αυτή τη στιγμή λόγω της υποστελέχωσης δεν συμβάλλουν πουθενά σε αυτό που λέμε ενίσχυση, ιχνηλάτηση, ενίσχυση και θεραπεία. Και επιπλέον δεν γίνεται καμία, να το πούμε έτσι, δεν βοηθιέται σε τίποτα η εργατική, η λαϊκή οικογένεια στο να θεραπεύσει άλλες νόσους οι οποίες υπάρχουν, γιατί δεν εξαφανίστηκαν οι άνθρωποι που νοσούν. Τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου και οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν από άλλα ζητήματα, καρδιολογικά, αναπνευστικά κτλ., δεν έχουν που να πάνε να βρουν την υγεία τους. Σαχαροδιαβητικοί κτλ. Τα μόνα περιστατικά που εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή είναι τα περιστατικά του κορονοϊού βεβαίως, τα έκτακτα, επίγοντα περιστατικά και τα ογκολογικά. Σήμερα σε τι κατάσταση είναι το νοσοκομείο? Τι εννοείται όσον αφορά το κορονοϊό? Ναι, όσον αφορά την πληρότητά του. Συνεχώς γίνονται εισαγωγές με περιστατικά. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό γιατί κάπου έχει χαθεί και το μέτρημα να σας πω. Φαντάζομαι. Αλλά δεν είναι, η κατάσταση δεν είναι. Δεν είναι δηλαδή προς το χειρότερο. Η πληρότητα δηλαδή συνεχώς μεγαλώνει. Πάντως θα ήθελα να ρωτήσω και να επανέλθω και σε αυτό που λέγατε, γιατί πραγματικά εξοργίζει η ανακοίνωση αυτή της διοίκησης του Μποδοσάκιο. Σε τι δίλημα πραγματικά μπαίνουν τούτες τις ώρες γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αν βγούνε θετικοί ή να τρέμουν να προσπαθήσουν να κάνουν μια ιατρική πράξη? Δηλαδή τέτοιες απειλές φέρνουν και τέτοια αποτελέσματα. Να τρέμουν να κάνουν μια ιατρική πράξη, μην τυχόν και κολλήσουν και ακολλήσουν να διωχθούν. Κοιτάξτε, τέτοια διλήμματα για έναν επιστήμονα, για έναν υγειονομικό,
νομίζω δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή η ιατρική πράξη, η ιατρική, η επιστήμη, η νοσηλευτική, όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα αίσθημα αγανάκτησης. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας. Ένα αίσθημα φόβου, κύριε Παπαδόπουλο. Προφανώς και μας το έχουν αποδείξει φόβος... οι γιατροί. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και ναι. Οι γιατροί μας το έχουν αποδείξει και με το παραπάνω και για την αυτοθυσία του. Αλλά δεν γίνεται ένας διοικητής ενός νοσοκομείου να βάζει σε τέτοια διλήμματα τους γιατρούς του, το προσωπικό του. Αναφίβολα. Αναφίβολα δεν μπορεί να βάζει. Αλλά όταν από εκεί και πέρα έρχεται μπροστά το καθήκον, ο καθένας. Μπαίνει μπροστά στον ασθενή. Γιατί υπεράνω όλων και διοικητών και τα λοιπά, είναι το πρόβλημα που έχει ο ασθενής. Και δυστυχώς και εκεί απάνω πατάει και η διοίκηση και οποιοδήποτε είναι, είτε είναι οι πολιτικές και τα λοιπά, οι αντιλαϊκές αυτές που εφαρμόζονται, και ξέρουν δυστυχώς ότι πάνω σε αυτό υποτάσσονται όλοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ξέρουν, γιατί ναι. Αυτό που χρόνια λειτουργεί είναι που λένε ότι τα νοσοκομεία δουλεύουν με το φιλότιμο των εργαζομένων. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ότι δουλεύουμε με το φιλότιμο των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Καταλάβατε. Αυτό το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ότι καλό το φιλότιμο, καλή η προσπάθεια που πρέπει να γίνεται, αλλά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν στον χώρο των νοσοκομείων. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα μέσα στην πανδημία, αυτή την υγειονομική κατάσταση που ζούμε, οι μαχόμενοι υγειονομικοί, οι πιο πρωτοπόροι, δείχνουν το δρόμο ότι δεν θα πρέπει να μείνουμε με το στόμα κλειστό, να μην περιμένουμε την επόμενη μέρα, όπως και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις καλούνε. Μέσα τώρα σε αυτή τη μάχη που δίνουμε θα πρέπει να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας, να διεκδικήσουμε και τα μέτρα ατομικής προστασίας, γιατί μπορεί κάπου να υπάρχουν, κάπου να βρίσκονται με διαφόρους τρόπους κτλ. Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μας που εκτίθεται γιατί λείπουν από τους χώρους μας. Τέτοια περιστατικά να μην τα αφήνουμε να εξελίσσονται, να τα αντιπαλεύουμε. Συνεχώς πρέπει να είμαστε διεκδικητές των όσων μας αξίζουν. Mm-hmm. Και να πούμε και περαστικά στους συνανθρώπους μας οι οποίοι περνάνε δύσκολες ώρες, είτε είναι στην εντατική, είτε είναι στις απλές κλίνες, είτε βρίσκονται στα σπίτια τους, είτε ψάχνουν να βρουν άλλον τρόπο για να θεραπευτούν όπου βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Ακριβώς. Να είναι καλά, καταρχήν. Κύριε Παπαδόπουλε, πώς είδατε αυτή την στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τον γιορτασμό του Πολυτεχνείου? Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου δεν είναι παρέλαση ή δεν... Με πάση περιπτώσει, ένας κυβερνητικός εορτασμός για να δώσει το ΕΛΗ να τον απαγορεύσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μας τον απαγορεύσει καμία κυβέρνηση. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας δίνει το έναυσμα να γιορτάσουμε το Πολυτεχνείο. Γιατί μέσα σε αυτή την πανδημία μας έχει εξωθήσει, να το πω έτσι, με τις ελλείψεις που έχουμε, με τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί στο να βγούμε ξανά στον δρόμο για άλλη μια φορά, μας έχει εξωθήσει με όλα αυτά που περάσαν και ψηφιστήκαν, με το συνδικαλιστικό νόμο, με το νόμο για τους πληστηριασμούς, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τις ας πούμε ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλη αυτή την κατάσταση με τους πόσο έχει βάλει πιο βαθιά τη χώρα μας στα υπερελιστικά σχέδια. Αυτοί είναι που θα μας βγάλουν πιο δυναμικά να γιορτάσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ καλώ τους συναδέρφους υγειονομικούς να κατέβουμε όλοι δυναμικά στον εορτασμό του Πολυτεχνείου με όποιον τρόπο αποφασίσει το κίνημα των... Το σύνδεσμο των φυλακιστέντων, εξοριστέντων, το εργατικό κίνημα. Mm-hmm. Άλλωστε ξέρει με το παραπάνω να παίρνει τα μέτρα προστασίας, το έχει αποδείξει. Φυσικά. Και καλύτερα από αυτούς. Mm-hmm. Κύριε Παπαδόπουλε, να ευχαριστήσουμε πολύ. Το ξέρουμε ότι μιλήσαμε ακριβώς αφού έληξε η βάρδιά σας. Να μας δίνετε πάντα αυτό το κουράγιο, του αγώνα. Να είστε καλά. Γεια σας.